Θέλω να πάμε τώρα με τη βοήθεια του τηλεφώνου στα Χανιά, στον αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Αλέξανδρο Βαζάκα. Καλημέρα, κύριε Βαζάκα. Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, οι αρχιτέκτονες έχουν πάντα τη σύλληψη, την ιδέα, και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, προφανώς έχετε πάρει μια εικόνα του τι έχει συμβεί σε δύο τουλάχιστον δήμους, αλλά και σε χωριά άλλων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πρώτα-πρώτα, ως αρχιτέκτονας, τι σκέψεις σας ήρθαν στο νου με τα συντρίμμια και τα πληγωμένα κτίρια, τους ιστούς πολεοδομικούς, τις εκκλησίες, τα σχολεία? Τι σκέψεις κάνατε? Ναι, σίγουρα είναι μια μεγάλη καταστροφή. Αυτό που είδα εγώ κυρίως ήταν ότι κυρίως παλιά κτίσματα, κυρίως πέτρινα, αυτά ήταν που πάθανε, ας πούμε, τις μεγάλες ζημιές. Και αυτό βέβαια πολλές φορές αφορά και παραδοσιακούς ιστούς που έχουν, ας πούμε, μια αξία. Οπότε εκεί είναι ένα στοίχημα πώς να κρατήσουμε στην ουσία τις ποιότητες που έχουμε από τα παραδοσιακά μας, ας το πούμε έτσι, κτίσματα και τους παραδοσιακούς ιστούς των χωριών, χτίζοντας, ας πούμε, φτιάχνοντας καινούργιες κατασκευές ή ενισχύοντας τις παλιές μετρόπολες, ώστε να μην έχουμε αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον. Αυτό βέβαια έχει να κάνει, σίγουρα χρειάζεται και μια ολιστική αντιμετώπιση, να δει κανείς, που είπατε και εσείς πριν, πώς μπορεί κανείς να αξιολογήσει, ας πούμε, ποια είναι αυτά τα πράγματα, ποια τα κτίρια ή ιστοί που αξίζει να κρατηθούν και πρέπει να κρατηθούν, και σίγουρα έχει και κάποια οικονομικά θέματα όλο αυτό, οπότε όπως είπατε πρέπει να το δούμε έτσι ολιστικά και να γίνουν συγκροτημένες μελέτες με τη συνεργασία, ας πούμε, φορέων, τοπικών παραγόντων και φυσικά μελετητών των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Κύριε Βαζάκα, είπατε κάτι κρίσιμο, γιατί κάθε τόπος είναι τα ταυτωτικά του στοιχεία, ακόμη και αρχιτεκτονικά. Η φυσιογνωμία του, που είναι μοναδική, ας λένε κάποιοι ότι είναι επανομή, δεν είναι. Κάθε τόπος έχει τις ιδιομορφίες του. Άρα εδώ είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, έτσι, πώς θα έχεις κατασκευές που δεν θα δημιουργήσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με όσα είδαμε όλοι, αλλά που δεν θα χάσεις και την ταυτότητα. Οπότε εδώ οι αρχιτέκτονες έχετε μία ευθύνη, δεν μιλάω εσείς προσωπικά, συνολικά το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα υπάρχει μία ευθύνη, βέβαια δεν είναι μόνο. Προφανώς. Δηλαδή και εμείς είμαστε ένα μέρος, αν θέλετε, σημαντικό ίσως, αλλά δουλεύουμε σε συνεργασία πάντοτε και έχει να κάνει και με την επιθυμία, ας πούμε, της τοπικής κοινωνίας, τη βούληση, την πολιτική που υπάρχει και την άποψη, ας πούμε, που θα επικρατήσει, αν θέλετε, για το πώς θα αποκατασταθούν όλα αυτά τα πράγματα, με ποιο πρίσμα και πώς θα βρεθούν οι πόροι. Δηλαδή, είναι, αν θέλετε, μια σύνθετη επιχείρηση, ας πούμε, που ναι, σαφώς η αρχιτεκτονική έχει σημαντικό ρόλο, γιατί αφορά αυτό που βλέπουμε στο τέλος, αλλά και η από πίσω διεργασία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική, γιατί υποστηρίζει αυτή την Η τάση σύγχρονη ποια είναι σε σχέση με τέτοιες καταστάσεις στο αρχιτεκτονικό πεδίο? Τα καθερώ όλα και φτιάχνω, να το πω έτσι. Το Αρκαλοχώρι δεν είναι ένα απλό χωριό, ούτε ένα κέφαλο χωρί, είναι μια κομμόπολη. Φτιάχνω, ας πούμε, μια νέα, σύγχρονη, μοντέρνα πόλη σε ένα περιβάλλον όπως είναι το περιβάλλον της Πεδιάδας, κολλάει κάτι τέτοιο, ή κάνω παρεμβάσεις παίρνοντας, ας το πούμε έτσι, τις λεγόμενες οχλούσες δραστηριότητες και βγάζοντάς τις έξω από το ιστορικό κέντρο? Δεν ξέρω αν είστε πρόχειρος, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί σιγά σιγά πρέπει να σχεδιάζεται και η επόμενη μέρα. Και είναι ένα ερώτημα εδώ. Ναι, αυτό είναι, και εντάξει, αν θέλετε και από μια άποψη, είναι και μια ευκαιρία να μερικά πράγματα, ας πούμε, που ενδεχομένως δεν ήταν, και είχε δείξει και η πράξη ενδεχομένως, δεν ήταν τόσο σωστά σχεδιασμένα να αναθεωρηθούν. Έχουμε για παράδειγμα το παράδειγμα της Καλαμάτας, ας πούμε, που στην ουσία η πόλη καταστράφηκε μεν, αλλά έγινε μια πολύ σωστή δουλειά στη συνέχεια και έτσι αναβαθμίστηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, η πόλη μετά από αυτές όλες τις παρεμβάσεις.
Άρα ναι, είναι, από μία άποψη είναι και μια ευκαιρία. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να το δούμε, δηλαδή το παρελθόν μας δίνει πράγματα, είναι στην ουσία ο πολιτισμός μας, έτσι, είναι η κληρονομιά μας. Σωστό. Και όλα αυτά δεν πρέπει να τα σβήνουμε, ας πούμε, και να τα διαγράφουμε. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά είναι η κληρονομιά μας, τι είναι αυτό που αξίζει να κρατήσουμε, και αυτό να το κρατήσουμε. Δηλαδή στην Ιταλία, για παράδειγμα, που και εκεί έχουν πολλά θέματα με σεισμούς, έχουν μια πολύ έτσι, σωστή αντιμετώπιση, ας πούμε, στο θέμα των ιστορικών πόλεων και ιστορικών οικισμών, όπου όλα αυτά τα κρατούν. Πολλές φορές, αν δεν μπορούν να κρατήσουν τα ίδια τα οικίματα, τουλάχιστον κρατάνε τον ιστό, έτσι, τους δημόσιους χώρους, τις πλατείες, που όλο αυτό συγκροτεί την ιστορία μας, ας πούμε, και πρέπει να τη σεβόμαστε. Δεκαετίες 60, 70, 80, τολμώ να πω, είναι οι δεκαετίες και στα χωριά της αποθέωσης του Μπετό, το ξέρετε αυτό. Και μάλιστα κοντά σε προεκλογικές περιόδους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ρίξε την πλάκα να προλάβεις. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν ήρθε η ώρα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, γιατί υπάρχει και κόσμος που είναι άστεγος αυτή τη στιγμή και φιλοξενείται, να τεθεί μια άλλη, αν θέλετε, και αρχιτεκτονική φιλοσοφία που θα απαντάει στα πρώτου Μπετό στα χωριά μας ειδικά, και επίσης ένα δεύτερο υποκεφάλαιο για να απαντήσει συνολικά και έτσι να κλείσουμε, είναι πόσο τους αρχιτέκτους απασχολεί ο σχεδιασμός των σχολείων. Μπορεί να μην είναι δικιά σας δουλειά, να είναι δημόσια κτίρια, αλλά πόσο το σκέφτεστε με βάση το ότι είμαστε μια ούλτρα σεισμογενής περιοχή. Όλη Κρήτη. Κοιτάξτε, ναι, είναι... Το Μπετό από τη μία δεν το θέλουμε και λέμε, δεν είναι καταρχήν το υλικό, δεν μας φταίει σε κάτι. Προφανώς, δηλαδή, καταλάβατε τι είναι. Ένα αθώο υλικό είναι και αυτό, το οποίο βέβαια έχει σημαντικά περιβαλλοντικά επιπτώσεις. Είναι δηλαδή ένα επιβαρυντικό για το περιβάλλον υλικό, αλλά έχει να κάνει και το πώς το χρησιμοποιείς, δηλαδή το γιατί έχουμε κακή ποιότητα, ας πούμε, σε πολλές πόλεις, ποιότητα χώρου. Έχει να κάνει γενικά με την ποιότητα του δημόσιου χώρου και το πώς αυτή παράγεται. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, δηλαδή. Και δεν φταίει μόνο το υλικό. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν έρευνες και εφαρμογές και στην Ελλάδα για δόμηση με υλικά τα οποία δεν έχουν τέτοια μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον, όπως τον Μπετό, γιατί γενικά η προτάση είναι να φύγουμε από τον Μπετό. Από άποψη περιβαλλοντική τώρα λέω. Από την άλλη πλευρά είναι και θέλει μια, ας πούμε, μεγάλη προσπάθεια για να αρχίσει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτές τις τεχνικές, διότι κακά τα ψέματα, όπως είπατε, σε ένα σχολείο, ας πούμε, που είναι παιδιά, χρειάζεται να δεν θα το κάνεις εύκολα, ας πούμε, μια πιο πειραματική, αν θέλετε, κατασκευή, έτσι δεν είναι? Επομένως έχουμε κατά κάποιο τρόπο ταυτίσει την αντισεισμικότητα με τον Μπετό, είναι, και, εντάξει, είναι και καλό και κακό. Απ' τη μία δηλαδή μας δίνει ασφάλεια, απ' την άλλη χρειάζεται να επενδύσουμε και σε άλλα, και στην έρευνα και στην εφαρμογή σε άλλα υλικά που είναι πιο περιβαλλοντικά ασφαλή. Εντάξει, και να σας πω επί τη ευκαιρία ότι και από το Πολυτεχνείο Κρήτης έχουμε δηλώσει μέσω του κυρίου Διαμαντόπουλου, του Πρίτανη, τη διαθεσιμότητά μας ως ίδρυμα να βοηθήσουμε όπου μας καλέσουν και όπου χρειαστεί σε όλο αυτό την κατάσταση. Κύριε Βαζάκα, κάτι τελευταίο. Μιας και αναφερθήκατε εσείς στο δημόσιο χώρο και ιδίως για τέτοιες περιοχές, αν σας καλούσαν σε μια επιτροπή, λέω τώρα, κάνω μια υπόθεση εργασίας, και σας λέγαν ποια είναι η πρώτη συμβουλή που έχετε να δώσετε, ειδικά για τους δημόσιους χώρους, ως προς το πώς θα ξαναέχουμε δόμηση, ας το πω έτσι γενικά. Ποια θα ήταν σχεδιαστικά, τι θα προτρέπατε? Καταρχήν αξιολόγηση, εγώ θα έλεγα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή χαρτογράφηση, αξιολόγηση, τι είναι αυτό στο οποίο, ας πούμε, στηριζόμαστε και πατάμε, το οποίο έχει γερά θεμελία, έτσι, είτε αυτός είναι ένας ιστός, είτε κάτι που λειτουργεί ωραία ή λειτουργήσε ωραία στο παρελθόν, ή που έχει να κάνει με την συλλογική μνήμη, ας πούμε, ενός τόπου. Γιατί είναι σημαντικό αυτό
είναι ένα τραύμα όλη αυτή η διαδικασία, το γεγονός. Και αν, ας πούμε, πας και ξυλώσεις τα πάντα και κάνεις κάτι νέο, ουσιαστικά ενισχύεις αυτό το τραύμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μένουν εκεί, είναι ο τόπος τους. Οπότε για μένα αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος, mm-hmm. Δηλαδή να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, αλλά χωρίς βία. Γιατί πολλές φορές και στο παρελθόν έχει αποδειχθεί αυτό, ας πούμε, με μεγάλες επεμβάσεις που γίνονταν στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, ξυλώνονταν, ας πούμε, ολόκληρα χωριά και γίνονταν, κατασκευάζονταν μαζικές κατοικίες. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ότι αποξένωνε, δημιουργούσε δηλαδή μέχρι και εγκληματικότητα. Το πήγα λίγο μακριά, αλλά καταλαβαίνετε. Όχι, καλά κάνετε. Νομίζω ότι η ουσία είναι αυτή. Δηλαδή λίγο να το κάνουμε όσο γίνεται πιο τη μετάβαση πιο ήπια, ας πούμε, και πιο ομαλή για τον κόσμο. Ξέρετε, καλά κάνετε εσείς. Δεν το πήγατε καθόλου μακριά σχεδιαστικά, διότι ακόμη και οι κίσκοι που έρχονται τώρα ως προσωρινή λύση σε άλλες περιοχές, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό, γετοποιήθηκαν κάποια στιγμή. Διότι δεν μονιμότερο από του προσωρινού, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, μέχρι να φτιαχτεί ό,τι φτιαχτεί, και καταλαβαίνετε τι γινόταν. Οπότε καλά κάνετε και το αναφέρετε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βαζάκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.